Από τις 5. Και τι άξιζε τόση ώρα αναμονής δηλαδή? Τι ήθελες να αγοράσεις? Ήθελα να αγοράσω πληκτρολόγιο, ποντίκια, ακουστικά. Και γι' αυτό περίμενα. Περίμενα εδώ από τις 7. Για να αγοράσεις δηλαδή κονσόλα παιχνιδιών? Ναι, ναι, δεν είχε πολύ κόσμο. Ναι, δεν είχε. Πέρσι πληροφορήθηκα ότι είχε περισσότερο. Οπότε φοβήθηκες και ήρθες νωρίτερα? Ναι, ήρθα λίγο νωρίτερα. Άλλος από τις 5 το πρωί, άλλος από τις 7, δεν έλειψαν και φέτος οι καταναλωτές που στήθηκαν σε ώρα πριν ακόμη ξημερώσει, έξω από καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών ειδών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να προλάβουν τις προσφορές της Black Friday. Εντάξει, δεν διαθέτουμε και πολλά λεφτά. Ξέρετε, ο Έλληνας, από ό,τι γίνεται γενικά, ακούτε τι γίνεται. Σε ποια τιμή δηλαδή θα θεωρήσετε ένα τηλέφωνο προσφορά σήμερα για να το πάρετε? Γύρω στα 200 ευρώ. Ναι. Περιμένατε ώρα για να... Όχι, εντάξει, και έμεινε ένα τελευταίο γιόλος, εκτεσιακό είναι. Μέχρι και μία ώρα νωρίτερα άνοιξαν ορισμένα καταστήματα στην οδό Τσιμισκή, προκειμένου να εξυπηρετήσουν καταναλωτές οι οποίοι περίμεναν από τις 5 το πρωί για να κάνουν τις αγορές τους. Το ενδιαφέρον των καταναλωτών εστιάστηκε στα ηλεκτρονικά είδη, με τις νεαρότερες ηλικίες να κατακλείζουν τα καταστήματα. Πολλοί μάλιστα από αυτούς είναι μαθητές που σήμερα δεν πήγαν σχολείο και διέθεταν κατά μέσο όρο έως και 200 ευρώ για ηλεκτρονικές κονσόλες παιχνιδιών, βιντεοπαιχνίδια και κινητά τηλέφωνα. Όσο βγει, θα βοηθήσει και η μαμά λίγο και ο μπαμπάς και θα βγουν τα λεφτά. Σήμερα δεν είχε σχολείο? Ναι, ναι. Εντάξει, μια φορά το χρόνο γίνεται. Ένα κινητό θέλω να αγοράσω. Σήμερα δεν πήγαμε σχολείο? Όχι, Black Friday. Τηλεοράσεις, φωτογραφικές μηχανές και λάπτοπ ήταν τα είδη που αναζητούσαν ως επιτοπλίες στον οι μεγαλύτερες ηλικία καταναλωτές. Φωτογραφική μηχανή, μια σε πολύ καλή τιμή. Άξιζε δηλαδή? Περίπου στα 160 ευρώ, ναι, λιγότερα από την Κύπρο. Αυτό θέλατε δηλαδή να πάρετε? Αυτό θέλαμε, σίγουρα, σίγουρα. Πόσο ήταν και το ποσό που διαθέτατε? Ήταν, μπορούμε να πούμε τιμή, αν μπορούμε να πούμε... Από 450 στα 300 νομίζω είναι μια πολύ καλή τιμή. Ο μέσος όρος των εκτόσεων σε ένδυση και υπόδηση φτάνει το 30-40%, ενώ σε άλλα είδη δεν έλειψαν και προσφορές που άγγιξαν το 60-70%. Παρ' όλα αυτά δεν έλειψαν οι καταναλωτές που ζητούσαν μεγαλύτερα ποσοστά εκτόσεων κατά τα πρότυπα του εξωτερικού. Άμα έβρισκα κάτι καλό, μέχρι και 200 ευρώ θα έδινε. Αλλά δεν βρήκα κάτι να με ικανοποιεί. Περίμενες έξω από το κατάστημα για να ανοίξει? Περιμέναμε λίγο, ναι. Είναι σαν απλά να κατεβάζουν λίγο τις τιμές, τις ανεβάζουν λίγο 2-3 μέρες πριν να είναι το Black Friday και τις κατεβάζουν. Θέλω να ξεστοκάρουν κάποια πράγματα και κάποια κομμάτια που δεν είναι ιδιαίτερα εμπορικά. Και μπορεί στο εξωτερικό η Black Friday να εφαρμόζεται αποκλειστικά την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη των Χριστουγεννιάτικων αγορών. Στη Θεσσαλονίκη αρκετά ήταν τα καταστήματα που εισήγαγαν την Black Week, προσφορές δηλαδή καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, ή διήμερες και τριήμερες εκτόσεις. Μια αντίδραση του συλλόγου των εμπόρων είναι το Black Week, όπως το τονίσατε, ακριβώς και τα διήμερα και τα τριήμερα τα εκπτωτικά τα οποία κάνουν, γιατί οι συνάδελφοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να προσελκύσουν τον κόσμο στα καταστήματά τους για να μπορέσουν να έχουν κάποιες πωλήσεις σε μια παγωμένη κυριολεκτικά αγορά. Από την πλευρά τους, οι εμποροϋπάλληλοι και εργατικό κέντρο Θεσσαλονίκη ζητούν τη συμμόρφωση των εμπόρων με την νομοθεσία για την τήρηση των ωραρίων, ζητώντας από την επιθεώρηση εργασίας να προχωρήσει στους απαραίτητους ελέγχους. Χωρίς υπεροριακή απασχόληση 99%. 99%, 99% δηλαδή σχεδόν όλοι. Και κάποιοι παίρνουν ρεπό εν ευθέτω χρόνο και όταν βολεύσει την επιχείρηση. Όταν βολεύσει την εταιρεία και αυτό που τσουρεμένο. Πάντα δηλαδή ο εργαζόμενος βρίσκεται σε τυχερή θέση. Ήδη στο μεταξύ, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε το εορταστικό ωράριο, το οποίο για φέτος θα ισχύσει από τις 15 έως τις 31 Δεκεμβρίου.